Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Πολυκλαδικού. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση μεταξύ των Firehawks και των Pick and Roll. Ένα μάτς που διεξάγεται στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής του Β' ομίλου της Rising League. Firehawks με μαύρες εμφανίσεις, πρωτοπόροι στην βαθμολογία με 11-1. Pick and Roll με λευκές εμφανίσεις στο 5-6, λίγο πιο χαμηλά. Νικητές είναι οι Firehawks που ξεκινάνε με Μπρούτζα, Στρατογιάννη, Πολυχαρονόπουλο, Δημητρακόπουλο και Αλόγλου. Μπρούτζας θα πάρει το πρώτο σου τριών πόντων του αγώνα και θα εκτοχίσει από την πάσα του Μιχτάκη. Θα γράψει σκορ και το 0-3 για την ομάδα του. Pick and roll με τον Γαβρίλ τώρα στην πρώτη της επίθεση. Παυλής και το pick and roll με τον Γιώργαρο. Πασάρει στον κοινό, θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Δημητρακόπουλος. Μπρούτζας θα κατεβάσει την μπάλα, θέλει να αποστάρει το Μιχτάκη. Μπρούτζας για τρεις από την πάσα του Πολυχρονόπουλου. Δεν είναι εύκολο αυτή τη φορά. Ριμπάουντ επιθετικό από τον Πολυχρονόπουλο. Και άλλο που θα πάρει τώρα. Παραλίγο το λάθος. Η μπάλα είναι... παραμένει μάλλον για τους Firehawks. Ο Μητρακόπουλος θα επαναφέρει για τον Διαλόγλου. Τρία δευτερόλεπτα έχει. Πολυχρονόπουλος για τρεις στη λήξη. Δεν θα βρει στόχο. Σε μια ενέργεια, ο Πολυχρονόπουλος στον Διαλόγλου από για τρεις, δεν έχει παραλάβει τον Πάμε να σπάει όλο τον δρόμο, στέκεται στον αέρα και στο γάρι. Μειώνουν οι pick and roll σε 2-3 που ψάχνουν κάποιες νίκες για να ανέβουν στη βαθμολογία. Διαλόγλου πάει την άμυνα, θα κλαπεί η μπάλα παραλίγο να κλαπεί. Τελικά υπάρχει μάχη. Εν τέλει τζάμπολ. Το Βελάκι θα δείξει pick and roll. Και Αλόγλου έκανε ουσιαστικά το λάθος. Ο Γεωργάρος έκλεψε. Βγήκε αυτή η άμυνα για τους pick and roll. Και ο Πανακής Γιώργος οργανώνει την ομάδα του. Αγγελόπουλος στον Παυλή. Θα πάρει ο Τσαπανάκης, ο Γιώργαρος έχει κλειδώσει, ωραία. Πασάρι στον Γαβρίλ, από το σουτάρια από μέσα από για 2, δεν έχει φτωχεί. Λιχτάκι στο πανεπιστήμιο. Πολυχρονόπουλος αφήσει τον Διαλόγλου. Αυτό το σκέφτεται, πάει προς τα μέσα. Πάρα πολύ καλή άνω το Γιώργαρο. Πολυχρονόπουλος θα μιλάει στον Δημητρακόπουλο που τελειώνει τη φάση. Πολύ ωραία συνεργασία. Γράφεται το 2-5. Γιώργαρος έχει ξανακλειδώσει. Παραλίγο να κλέψει ο Πολυχρονόπουλος. Την μπάλα θα παραμείνει για τους άσπρους. Παναφορά από την baseline με τον Παυλή. Στο Πανάκη Γιώργος για τον Γαβρίλ. Αυτό για τρεις. Θα γράφει ο Γαβρίλ. Σοφαρίζουν οι πηγαίνοντρες του 5-5. Ωραίο το ματσάκι μετά από 3 αγωνιστικά λεπτά στην ισοπαλία. Μητκάκης τώρα παίρνει χαμηλά. Είναι με τον Αγγελόπουλο. Μπρούτζας σε μια διείσδυση. Καλή άμυνα του κεντρό και Αλόγλου για 3 από την πάσα του Μπρούτζα. Ριμπάντζο Μητρακόπουλου. Συμμετοχία στο Γαβρίλ. Ο Μητρακόπουλος θα κάνει την παραφορά την baseline. Πολυχρονόπουλος δεν εκτελεί, πάει προς τα μέσα, πασάρει στον Δημητρακόπουλο, τρομερή φάση. Άλλη μια συνεργασία για τους δύο παίκτες. Υπάρχει τραυματισμός του κ. Γαρόντου μεταξύ. Με αυτό το καλάθι σκορ έγινε το 5-7. Τώρα συνέχεια στο μάτς. Τσοπανάκης Γιώργος θα κατεβάσει. Παίρνει ένα fake screen από τον Αγγελόπουλο. Πασάρι στο Γαβρίλ. Στην κεντρό μεταξύ των δύο ψηλών. Γαβρίλ βρίσκει λίγο χώρο και θέλει για τρεις. Δεν θα βρει στόχο αυτή τη φορά. Rebound του Πολυχρονόπουλου. Μπρούτζας έχει τρέξει το γήπεδο όπου είναι καλές επιτροπές στην κεντρό. Είναι Δρακόπουλος από τη σκηφάσα του Διαλόγλου. Θα κάνει το λάθος. Ο Σεφανάκης δεν θα κλείσει.
Κατεβάζει την μπάλα ο γκάρντ των pick and roll. Βρίσκει τον Γιώργαρο. Δεν βρίσκει σούτ αυτός. Αγγελόπουλος για δύο. Ναι. Ο Γιώργαρος ωραία δημιούργησε. Και ο Αγγελόπουλος σοφάρισε σε 7 όλα. Και αλόγλου απέναντι στη ζώνη των pick and roll. Μητκάκης είναι στο high post. Στον αφύλακτο Δημητρακόπουλο, το σούτ για τρεις, δεν ήταν εύστοχο. Παυλής εύκολα να μην γίνει rebound. Παρέμεινε το 7-7 με 5,5 λεπτά στο ρολόι για το τέλος της πρώτης περίοδου. Έτσι ο Παναγιώτης Γιώργος έχει την μπάλα, θέλει να προστατεύει τον Αγγελόπουλο. Αυτός παίζει με πλάτη, καλή άμυνα του Μητκάκη. Ο Παναγιώτης Γιώργος για τρεις δεν ήταν καλό. Στο Δημητρακόπουλο, αυτό στον Μπρούντζα, δεν έκανε από για τρεις, στο Μητκάκη πάει μπάλα. Πολυχρονόπουλος τώρα από την κορυφή, θα γράψει. Μητκάκης μοιράζει τη δεύτερη του ασίστ, Πολυχρονόπουλος γράφει το πρώτο του τρίποντο. Και η Firefox κάνει το 7-10. Ο Παύλης στην Αλμπεριά έχει χώρο, θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Μητκάκη. Πήγε κάπως χαλάρα εκεί ο Παύλης και δέχτηκε το στόπ. Ωστόσο η μπάλα είναι ακόμα για τους pick and roll. Γιώργαρος θέλει να πάει με τη δύναμή του. Στο Γαβρίλη είναι η πάσα, 10 δευτερόλεπτα έχουν pick and roll. Αγγελόπουλος στο Γιώργαρο, ωραία κινείται και τελειώνει τη φάση. Να την πάτε τον Αγγελόπουλο. Πάρα πολύ ωραία φάση, χαλό με τους δύο ψηλούς να συνεργάζονται άψογα. Και να μειώνει για την ομάδα του το 9-10. Αλόγλου μια σκυπάσα μακλατή από τον Παυλή. Παυλή πάει τώρα τον δρόμο. Και για τον προσπερνάνε με αυτό το καλάθι. Κάνουν το 11-10. Πολυχρονόπουλος αυτή τη φορά προσποιείται και πάει προς τα μέσα. Το φροντεράκι δεν θα είναι εύστοχο. Μητσάκης παίρνει το rebound και κερδίζει φάουλ. Υπάρχουν δύο βολές για τον ψηλό των Firefox. Δεν ήταν εύκολη η πρώτη. Η δεύτερη βρίσκει στόχο. Firefox θα ισοφαρίσουν σε 11 όλα, άλλη μια ισοπαλία στο παιχνίδι. Και ο Παναγιώτης Γιώργος θέλει να βρει τον Γαβρίλη χαμηλά. Παρά λίγο να γίνει το λάθος τελικά. Υπάρχει λάθος, ο Γαβρίλη έβαλε αντικανονικά τα πόδια του εκεί. Η κατοχή ξαναπερνάει στους μαύρους με τον Μπρούντζα. Πολυχρονόπουλος στον Μπρούντζα ξανά. Pick and roll του Μπρούντζα με τον Μητκάκη. Μητρακόπουλος στη γωνία. Καλή άμυνα από μπροστά του Αγγελόπουλου. Έτρεξε την μπάσα. Ενώ στο τρακέ περνάει ο Γαλατζιανός πήγε στο Γαβριήλ για τους pick and roll. Διαλόγλου επαναφέρει για τον Μπρούντζα. Πολυχρονόπουλος στον Διαλόγλου 3 δευτερόλεπτα. Το σούπινε για 2. Άστοχο rebound για τον Σοφαντάκη. Αγγελόπουλος στον Παυλή, αυτός μέσα στο Γεώργαρο, έξτρα πάσο στο Γαλατιανό. Δεν εκτελούν την κεντρό, τώρα θα το κάνουμε τον Τζοπανάκη Γιώργο, να σωστεί ο Γιάννος. Καλό που πάει και όλο τον δρόμο, δύσκολη ενέργειά του. Το rebound πήρε ο Αγγελόπουλος. Και ο Παυλής τώρα είναι με λίγο τα πνεύματα και για τις δύο ομάδες. Αγγελόπουλος θα εκτελέσει εν τέλει για τρεις, δεν θα γράψει. Βιαστικές επιλογές για τις δύο ομάδες σε τελευταία λεπτά. Και Αλόγλου άλλο ένα βιαστικό τρίποντο, δεν θα δικαιωθεί. Παραμένει το 11 όλα και έχουμε το time out από τους Firefox. Σε λίγο επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση με το time out των Firefox. Οι pick and roll έχουν την επίθεση.
Με 2,5 περίπου λεπτά ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Στο Παναγιώργο κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του άλλη μια φορά. Στο Γιώργαρο χαμηλά. Αυτό παίζει με πλάτη. Δεν θα ξεχύσει. Μάρτιν με πλάτη. Δημητρακόπουλο θα κατεβάσει. Και Αλόγλου στον Πολυχρονόπουλο. Μπρούτζας θα πάει σε ένα drive, θα κάνει το φλωτεράκι. Rebound από τον Δημητρακόπουλο, επιθετικό. Δημητρακόπουλος κρατάει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα Πολυχρονόπουλος για 3, δεν θα γράψει. Καλό λουκάν του Αγγελόπουλου. Βαλαζιανός στην άλλη μεριά, περιμένει και τους συμπαίκτες του. Μανάκη. Μανάκης μέσα στο Γαλατιανό. Αυτός μια ωραία πάσα στο Γεώργαρο. Όσο δεν ήταν καλό, ο Γαλατιανός παίρνει το επιθετικό rebound. Τελείωσε ο χρόνος. Κατέχει ξανά για τους Firefox με τον Μπρούτζα. Παίρνει το σκύνο του Πολυχρονόπουλου. Πασάρι στον Διαλόγλου, Διαλόγλου πολύ γρήγορο πρώτο βήμα, πασάρι στον Πολυχρονόπουλο. Αυτός δεν θα τελειώσει τη φάση. Αγγελόπουλος πάλι το ριμπάουντ. Τσοπανάκης στον Αγγελόπουλο, αυτός βρίσκει ένα διάδρομο, θα φτάσει μέχρι το Αγγελόπουλο. Πάλι μπροστά την ομάδα του με 13-11. Διαλόγλου. Πάει προς τα μέσα, σπάει στον Μπρούτζα. Τρομερή προσπίση από τον Μπρούτζα. Θα το πει από τον Στεφανάκη. Θα βρίσκει στο πάρκο το rebound. Βάζει την μπάλα, στο Παναγιώτη Γιώργος έχει χώρο. Προτιμά τον Αγγελόπουλο, αυτός για τρεις. Rebound από τον ίδιο επιθετικό. Είναι στο χρόνο σχεδόν παγωμένη, είναι στη διάθεση στο pick and roll. Στεφανάκης. Θα πάει προς τα μέσα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Για το 15-11. Ο Μπρούτζας στην άλλη μεριά θα πετάξει την μπάλα. Δεν θα ευστοχίσει. 0,3 μένουμε για το τέλος του δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου της αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση του δεκαλέπτου θα είναι για τους Firefox που βρίσκονται πίσω με 15-11 μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Διαλόγλου για τους Firefox, πασάρ στο Μητκάκη. Αυτό σε ένα μακρινό δίποντο. Ριμπάζει το Δημητρακόπουλο, επιθετικό που θα σκοράρει. Πολύ έξυπνα τρίπος εκεί πέρα ο Δημητρακόπουλος. Μείωσε σε 15-13. Και ο Γιώργος έχει χώρο, θα βρει τον Αγγελόπουλο. Παυλής πάει σε ένα drive, πάει στον Τζοπανάκη Γιώργο, αυτός για τρεις από τη γωνία. Rebound του Μητκάκη πολύ ψηλά. Κρούτζας θα κατεβάσει. Διαλόγουν θέλει να πάει σε μια ενέργεια, τελικά πασάρει στον Μπρούτζα. Μητκάκης με ένα περίεργο στυλ, rebound από τον Αγγελόπουλο. Πέμπτο ριμπάουντ του Αγγελόπουλου, λάθος πάθος του Παναγιωργιώργος, Διαλόγλου θα κλέψει. Διαλόγλου, το Δημητρακόπουλο, αυτός δεν εκτελεί. Μητκάκης τελικά για τρεις, θα γράψει ο Μητκάκης. Πρέπει να συστηθεί Δημητρακόπουλου. Ο ψηλός βάζει μπροστά την ομάδα του με 15-16. Ένα γρήγορο σερί των Firefox δίνει προβάδισμα βραχιάς κεφαλής. Αγγελόπουλος έχει πάρει καλή θέση στο post. Πάει στον Παυλή. Παυλής ένα δύσκολο σημείο από τρίπλα. Πάει από τον Διαλόγλου. Διαλόγλου έχει κατεβάσει και την μπάλα. Σάρι στον Τραδογιάννη. Ένα συνδυαδίο δεν ήταν έστοχο. Παύλης σκεδεβάζει την μπάλα. Τώρα στον Τζοπανάκη. Παρεμβαίνει
Δραγόπουλο από τα πόδια. Η κατοχή ανανέωνεται στα 14 δεύτερα για τους pick and roll. Στο βαριέ πέρασε ο Παναγιώτης Νίκος. Πασάρι στον Παυλή, αυτός θέλει να πάει σε ένας με έναν. Δεν βρίσκει κάποιο σουτ. Ο Πανάκης Νίκος, τρομερή προσπίση, πάει προς τα μέσα, δεν σκοράρει. Το χέρι από Μουρκάκη βγαίνει παρά έξω. Ο Πανάκης Νίκος θα επαναφέρει για το μέτρο του Πανάκη, ο οποίος θα σταματήσει για δύο. Δεν θα γράψει θετικό rebound του Γαλατιανού. Ο Πανάκης Γιώργος, άλλο ένα στο διαδείο, πάλι άστοχος, τώρα ριμπάντο με στον Δημητριάννη. Βρούντζας κατεβάζει και δίνει στο Δημητρακόπουλο. Πρωτογιάννης στο high post, Μητκάκης. Βρούντζας παίζει επικέντρο με τον Μητκάκη. Πρωτογιάννης έχει χώρο στα διαδείο, ριμπάντο από τον Παυλή. Να είναι με ασφάλεια το κέντρο επί κεντρών. Χαμηλά στο Γαλαδιανό η μπάλα. Αγγελόπουλος έξτρα πάση στον Παυλή που έχει χώρο. Το σούτ είναι έξω. Και στο Ράνε ξανά η επί κεντρών. Με 18-16 με αυτό το τρίποντο του Παυλή. Μουκάκης. Πολύ έξυπνα και Αγγελόπουλος θα κλέψει από την κακή πάσα του Κρούτζα. Και ο θέλει να πάνε σε δεύτερο βραβείο με τον Παυλή. Ένα τρομερό spin move. Καλάθι. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Γράφεται το 20-16. Firefox μοιάζουν λίγο τρακάρισμένοι στα τελευταία λεπτά. Προύτζας για 3 θέλει να μειώσει. Δεν θα το κάνει. Rebound από τον Παυλή. Άλλο ένα. Βρίσκει τον Αγγελόπουλο, αυτός άλλο ένα τρίποντο. Ξανά έρχεται στο κεντρό. Ο τρίποντο του Αγγελόπουλου κάνει το 16. Υπάρχει time out από το Firefox σε λίγο τρόμο για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση μετά το time out των Firefox που έχουν δεχτεί 2 σερι τρίποντα. Είναι πίσω με 23-16. Θέλουν να μειώσουν. Μητρακόπουλος. Τώρα λίγο το λάθος, ο Πολυχρονόπουλος παίζει με πλάτη, πάει στον Κιαλόγλου, υπάρχει χρόνος για τους Firefox. Δημητρακόπουλος τον Μπρούτζα, Μπρούτζα για 3, δεν γράφει, Παυλής άλλο ένα rebound. Ο Πανάκης Γιώργος με τα πνεύματα, φωνάζει στο σύστημα. Ο Πανάκης Νίκος θα πάρει. Παυλής διστάζει για 3, τελικά θα επιχειρήσει και θα γράψει άλλο ένα τρίποντο ο Παυλής, 2-2. Διανύει ένα τρομερό δεύτερο δεκάλεπτο παίκτη των Firefox που κάνει το σκορ 26-16, διψήφια διαφορά πλέον για τους άσπρους. Φρούτζας σε ένα drive, σπάει στον Πρωτογιάννη, το σουδιαδίο δεν θα βρει στόχο, αλλά κανένα story bout. Όλο το momentum είναι με τους pick and roll τα τελευταία λεπτά. Λιγότερο από 5 απομένουν για, για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το Πανάκης Νίκος με ένα φουκάκι, δεν θα γράψει. Γιαλόγλου δεν έχει μιλήσει σήμερα. Πάει στον Μπρούτζα. Δημητρακόπουλος κάνει το drive, δεν εκτελεί καλά. Το στρατογιά θα βγει πάνω έξω. Γαβριήλ και Γιώργα Ρωσόρο στο παρκέ για τους pick and roll στη θέση του Αγγελόπουλου και του Τσαπανάκη Νίκου. Τσαπανάκης Γιώργος βρίσκει τον Γαβριήλ. Μπάλα πάει στο Γαλατιανό. Πάει λόγω τον Γιώργα. Καλάθι για τους pick and roll που γράφουν το 18-16. Γιαλόγλου, Πολυχρονόπουλος, σπάει στον Δημητρακόπουλο,
Νέο drive. Ο Δημητρακόπουλος κλείνεται, πασάρει στα πόδια του Στραβογιάννη. Κι άλλο λάθος για τους Firehawks που δεν βρίσκουν λύση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν πετύχει μόλις 5 πόντους με εκείνο το σερί που είχαν κάνει και πέρασαν μπροστά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα παραπάνω. Τώρα πιέζουν λίγο στην άμυνα. Ο Γαλαδιανός θα φτάσει στο drive, δεν θα τελειώσει. Rebound στο Στραβογιάννη. Κερδίζει φάουλ ο Μπρούτζας. Καλό φάουλ το Μικεντρόλ για να διακόψουν τον εφηδιασμό. Μπρούτζας θα ξαναπάρει την μπάλα. Μητρακόπουλος, Γιαννόγλου. Ωραία πάσα στον Μπρούτζα, το σούτ είναι για τρεις. Δεν είναι εύστοχο. Επιθετικό ρυθμό του Μητρακόπουλου. Μητρακόπουλος στον Πολυχρονόπουλο. Υπάρχει φάουλ του Γεωργαρού χαμηλά. Με 14 δευτερόλεπτα για τους Firehawks. Πολυχρονόπουλος. Καλή άμυνα του Γαβριήλ. Διαλόγλου για 3 πόντους. Δεν γράφει την κόρυμα του Μητρακόπουλου. Δεν τελειώνει τη φάση. Πιέστηκε εδώ ο Γαβριήλ. Η κατοχή είναι για τους κεντρών. Με 2 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το 28-16 το σκορ. Σταθερά μπροστά από την κεντρόλ με 2 ψήφια διαφορά. Μπρούτζας θα τράει. Δύσκολη ενέργειά του. Δεν θα γράψει το σκορ του ριμπάου. Γαβριήλ στον Παυλή. Αγγελόπουλος είναι με πλάτη προς τον Γαβριήλ. Πολλές πάσεις για το κεντρόλ. Πήγε ρόλ τώρα μεταξύ των δύο Τσοπανάκηδων. Αγγελόπουλος για δύο από την πάση του Τσοπανάκη. Γιώργο θα προσθήσει. Σιτσάκης. Πολύ κλειστή άμυνα των Παναγενίκου, θέλει να πάει μπροστά μέσα. Δύσκολη ενέργεια, ριμπάω το Μητκάκι. Ρούτζας κατεβάζει την μπάλα. Ρούτζας στον Πολυχρονόπουλο. Αυτός για τρεις, θα γράψει ο Πολυχρονόπουλος. Προσπάσει το ρόδι για τους Firefox. Που μειώνουν σε 28-19. Διανύουμε το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου. Θα έρχονται μετά από ώρα, ρίχνουν διαφορά κάτω από τις 10. Γαβριήλ λύνεται, τελικά πασάρι με υπερένταση του Τζοπανάκη Γιώργο. Αγγελόπουλος περνάει το Μητκάκι. Πάρα πολύ καλά τη σκέφτα από τον Αγγελόπουλο. Τρομερή ενέργεια, γράφει 30-19 ο Αγγελόπουλος. Θα έχει το δικαίωμα και για μία βολή.
Δεν ήταν αυτό που βόλει του Αγγελόπουλου. Ριμπάουντ εύκολο του Λουκάκη. Σχεδόν από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Περισσότερο χρόνο έχουν οι Firefox. Γιαλόγλου. Πάει τα δεξιά, βρίσκει χώρο και για δύο. Δεν ευτυχεί, ριμπάουντ επιθετικό από τον ίδιο. Λούτζα για τρεις. Όχι. Ριμπάουντ επιθετικό από τον Γιάννη που σκοράρει. Γαβρίλ θα πετάξει την μπάλα στο τέλος του μικρόνου, δεν θα ευθοχίσει. Το πρώτο ημίχρονο θα λήξει στο 30-21 για τους pick and roll, σε λίγο επιστρέψαμε στο δεύτερο. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Πολυκλαδικού για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου της αναμέτρησης των Firefox με τους pick and roll. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, οι άσπροι είναι μπροστά με 30-21, διανύουν μια πολύ καλή εμφάνιση. Έχουν και την πρώτη επίθεση του δεύτερου ημίχρονου. Και αλλού παρενεύει στην πρώτη επίθεση. Στην τρίπλα του Παυλή, ο οποίος θα επαναφέρει τώρα για τον Αγγελόπουλο. Γαβριήλ. Γιώργαρος έχει πάρει καλή θέση στο καλάθι. Δεν θα τελειώσει καλά. Λουκάκη φέρνει τον φάουλ. Μπρούτζα θα κατεβάσει. Πρώτη επίθεση για τους Firefox. Γιαλόγλου για τρεις. Δεν θα γράψει. Γιαλόγλου είναι ακόμα άποντος απόψε. Δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την ομάδα του. Σοφανάκι Γιώργος οργανώνει το speak and roll. Παίρνει το screen του Γιώργαρου. Στον Αγγελόπουλο πάει μπάλα. Γαβρίλ για τρεις. Δεν θα γράψει ο Γαβρίλ. Και αλόγως πολύ στην άλλη μεριά ο Γιαλόγλου έχει τσίκη πίσω στον Μπρούτζα. Μπρούτζα στον Πολυθρονόπουλο. Πολυθρονόπουλο με το τρίτο του τρίπου το θα μειώσει. Θα κάνει το 30-24. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Ο Firefox είναι πρωτοπόροι. Θέλουν να μείνουν εκεί πέρα. Παυλής. Ένα σουτ για δύο. Πολύ δύσκολο. Κρούτζα στο rebound. Μοιάζουν οι Firefox τώρα να χτίζουν ένα momentum. Κρούτζα. Το Πολυχρονόπουλο πάει μπάλα. Ξανά ο Μπρούτζας θα επιχειρήσει για τρεις. Δεν θα γράψει. Μητκάκη πέφτει στο rebound. Υπάρχει φάουλ με το σώμα και δύο βολές για το Μητκάκη. Μειώνει σε 30-25. Δεύτερη βολή δεν ήταν καλή. Ο Παυλής πήρε το αμυντικό. Και πάρα και Γιώργος στον Παυλή. Αλλάζουν πάσες οι δύο παίκτες. Πάρα και Γιώργος στέκεται, πασάρι στον Αγγελόπουλο. Γαβριήλ για τρεις θα την πάσα του Αγγελόπουλου. Έρχεται στον Παυλή. Βλέπουμε μοιράζει την τρίτη του ασίστ και αμέσως απαντούν οι pick and roll. Στο τρίποδο των Firefox νωρίτερα. 33-25 γίνεται το σκορ. Γιαλόγλου θέλει να περάσει τους πάντες, θα κερδίσει φάουλ. Γιαλόγλου για το Μητκάκη στην επαναφορά. Μητκάκη στον Μπρούτζα. Μπρούτζα κλείνεται. Σκύπα στον Πολυχρονόπουλο. Αυτός θα συγκρατήσει. Θα εκτελέσει τελικά για τρεις. Δεν θα γράψει. Θα περάσει την μπάλα. Βρίσκει τρομερά τον Αγγελόπουλο. Αυτός με ένα spin move θα σκοράρει. Πάρα πολύ ωραία φάση. Στην άλλη μεριά με ένα Eurostep, θέλει να απαντήσει, θα το κάνει με το τρόπο του καλάθι. Εξίσου τρομερή ενέργεια από τον Γιαλόγλου.
αυτό χρειάζεται η ομάδα, όπως είπαμε και νωρίτερα, μειώνει σε 35-27. Παυλής βγαίνει από τα screen, βρίσκει τον Αγγελόπουλο. Παίζει με πλάτη ο Αγγελόπουλος, ωραία προσποιείται, πασάρει στον Γαλατιανό, έξτρα πάσα στον Γαβρίλ. Δεν έρχεται το τρίποντο αυτή τη φορά. Μπάλα κατέληξε κατευθείαν out. Κρούτζας έχει την μπάλα για τους Firefox. Πολυχρονόπουλος στον Διαλόγλου. Γυρνάει μπάλα για τους Firefox. Διαλόγλου έχει χώρο, τελεί για τρεις. Δεν θα γράψει. Rebound του Γαλατιανού. Το Παναγιώ Γιώργος. Ωραία σταυρωτή. Παυλής θα συγκρατήσει. Παναγιώ Γιώργος, νέο drive. Γαλατιανός, ωραία προσθήση στο Μητκάκι. Θα φτάσει ως το layup, δεν θα εξαρτήσει. Πάρθω θέλω να τρέξουν και αλόγλου μπροστά στον Παυλή. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Στο Παναγιώ Γιώργος θα πασάρει στον Παυλή. Θα γίνει το λάθος ο Μητκάκι, θα κλέψει. Σε ένα σούτ για δύο. Παραμένει το 35-27 με 5 βαθά. 5,5 σχεδόν λεπτά για το τέλος της περιόδου. Pick and roll μέχρι στιγμής διαχειρίζονται τη διαφορά που έχουν χτίσει. Αγγελόπουλος. Ωραία βρίσκει το Γαβρίλ. Έξτρα πάσα στον Παυλή. Το σούτ είναι για 3. Ριμπάω του Πολυχρονόπουλου. Φρούτζας. Πολυχρονόπουλος, ωραία προσποιείται. Μπάλα καταλήξει τον Διαλόγλου. Από εκεί θα φέρνει τον Διαλόγλου. Το έκλεισε πολύ έξυπνα. Παρέμεινε για τους Firefox, για τους pick and roll, με συγχωρείτε. Άρα την παρέμβαση του Μητκάκη. Ενώ υπάρχει time out για τους pick and roll, σε λίγο επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση. Μετά το time out από pick and roll που έχουν και την μπάλα. Γαβρίλ στον Παυλή. Παυλής βρίσκει ένα διάδρομο, θα σπάσει τον Αγγελόπουλο. Έξτρα πάσα στον Γαβρίλ, το σούτ είναι για 3. Rebound, επιθετικό από τον Παναγιώργο. Τριπλάρει την μπάλα πίσω στον πικεντρόλ. Σπάσει τον Γαβρίλ. 4 δευτερόλεπτα, ο Παναγιώργος Γιώργος πρέπει να εκτελέσει. Δύσκολη ενέργεια, πάρα πολύ γρήγορα. Στο 0 σχεδόν. Σώζει τον Τζοβανάκη Γιώργο και τους πικεντρόλ από μια κακή επίθεση. Δύο βολές για τον γκάρ των πικεντρόλ. Στην πρώτη δίνει γράφει. Σε 5-6-27. Στην δεύτερη άστοχη, πολύ χρονοπλούς το rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Ρούτζας με το φλωτεράκι θέλει να απαντήσει, θα γράψει ο Φρούτζας ένα πολύ όμορφο καλάθι. Θα μειώσει σε 36-29, οι Firefox μπορεί να μην έχουν κάνει το ξέσπασμα να επιστρέψουν, αλλά μένουν μέσα στο παιχνίδι. Παυλής βγαίνει άλλη μια φορά από τα screen, θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει τον drive μπροστά σε 2, ωραίο καλάθι του Παυλή. Παντάει άμεσα στο καλάθι του Ρούτζα. 38-29 γίνεται το σκορ. Διαλόγλου. Ωραία σταυρωτή. Περνάει το Γαβριήλ. Και έρχεται και πολλές ο Διαλόγλου. Στο τρίτο δεκάλεπτο είναι πιο δραστήριος. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι ο παίκτης των Firehawks. Πρώτη βολή δεν βρίσκει στο χώρο. Η δεύτερη θα βρει στόχο. Μία στις δύο και 38-30. Ο
Παντάκης Γιώργος. Στο Γαβριήλ που ξεχάστηκε εκεί, δεν παίξαν καλή άμυνα οι Firefox. Ριμπάντου και Αλόγλου, ωστόσο. Πάμε από τον Αλόγλου. Γιατί δεν λένε πως δεν ήταν αντιαθλητικό. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι πηγαντρόλοι στο τρίτο δεκάλεπτο, με τρία λεπτά να απομένουν για αυτό. Firefox έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Και Αλόγλου με ένα χουκάκι. Δεν έχουν Μανάκης Γιώργος. Αγγελόπουλος για τρεις. Δεν θα γράψει. Ριμπάουντ του Πολυθερικού. Άλλο ένα. Διάστηκε εδώ επί κεντρόλ. Κρούτζας με κακές αποστάσεις για τους Firehawks. Τώρα παίρνουν τις σωστές τους θέσεις. Κρούτζας στο Διαλόγλου. Μέσα στο Στραβογιάννη. Μπάλα στο ωραίο κόψιμο του Μικκάκη. Ο ψηλός δεν είναι επιφάσει. Γιώργος Αυλής στον Αγγελόπουλο. Αυτός είναι με τον Πολυθρονόπουλο. Τον περνάει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ευχαριστεί. Μισκακιστό rebound. Και Αλόγλου. Το Μισκάκι που έχει κόψει. Δεν θα ευχαριστήσει. Αγγελόπουλο παίρνει το rebound. Transition για τους pick and roll. 4-2-3, αλλά δεν υπάρχει μια που δεν θέλει. Παναγιώτης Γιώργος με ένα φλωτεράκι. Άσπρος. Ριμπάουντ από τον Μπρούτζα. Και Αλόγλου σε μια πολύ δύσκολη ενέργεια. Θα βρει τον Στρατογιάννη, ο οποίος θα κοπεί από τον Καραγιανό. Ριμπάουντ του Αγγελόπουλου. Παυλή στην άλλη μεριά. Με ένα ωραίο spin move. Δεν θα ευστοχίσει. Ριμπάουντ στο ενεργό ριμπάουντ. Δευτερόλεπτα, άλλο ένα φλοτεράκι όπως αυτό πριν, με την κορυμπά του Στραδογιάννη που ευτοχεί. Μιώνουν ένα μαθάκι μαθάει Firefox στους 6, 38-32, με διανύουμε το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Αγγελόπουλος με πρόσωπο, θα επιχειρήσει για 2, δεν θα απαντήσει και αλλιώνει τόλυμα. Καλό ουλέγει τρέξει την μπάλα, μπροστά σε 3, μια δύσκολη ενέργεια, καλάθι. Τσοπανάκης Νίκος για τον Αγγελόπουλο. Και πάει το close out και κερδίζει φάουλ ο Αγγελόπουλος. Από τον Πολυθρονόπουλο πολύ έξυπνα. Μόλις το δεύτερο ομαδικό των Firehawks στο δεκάλεπτο. Έχουν άλλα δύο να δώσουν. Παυλής με τον Διαλόγλου. Θα σταθεί μπροστά του για δύο. Δεν θα γράψει Μουσκάκη στο rebound. Όλος ο χρόνος φοβωμένη στη διάθεση των Μαύρων. Διαλόγλου στείνει το πίτο Μητσάκη, πάει αντίθετα από αυτό το Διαλόγλου. Θα κάνει το λάθος, ο Αγγελόπουλος θα κλέψει. Αγγελόπουλος στο Καλατιανό, αυτός πρέπει να εκτελέσει. Δεν το προλάβει. Και το δεκάλεπτο θα τελειώσει το 38-34. Σε λίγο επιστρέφουμε για το τέταρτο. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Πολυκλαδικού για την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Όλα εδώ θα κρυφθούν, οι Firefox έχουν επιστρέψει για τα καλά με ένα σερί. Έχουν μειώσει το 38-34. Έχουν και την μπάλα. Λίγο το λάθος, Διαλόγους θα την κρατήσει. Πρέπει να σπάσει την άμυνα των Firefox. Σπάει μια πάση στον Πετρακόπουλο, αυτός για τρεις. Έρχεται ο Πετρακόπουλος. Διαλόγους δημιούργησε πάρα πολύ ωραία. Και το Πετρακόπουλος μείωσε στον πόντο, 38-37. Pick and roll πληρώνουν κάποιες κακές επιλογές στο τέλος του 3 δεκαλέπτου και έχουν χάσει το προβάδισμα που είχαν φτιάξει. Γιώργαρος. Βρίσκει τον Τσοπανάκη Γιώργο. 4 δευτερόλεπτα. Τρομερή προσπίση από τον Τσοπανάκη Γιώργο. Τρομερό καλάθι. Βρίσκει μια λύση pick and roll. Στο 1 δευτερόλεπτο βέβαια. Αλλά γράψαν το 40-37.
Ρούτζας θα συγκρατήσει την κακή πασόπη του Αλόγλου. Θα περάσει, θα βρει το Δημητρακόπουλο. Άλλο ένα σούτ για τρεις. Ριμπάτο του Τζεμανακινίκο. Φαουλ. Πάμε τον Πολυχρονόπουλο. Είναι να σταματήσει το εφηλιασμό των pick and roll. Γιώργος φωνάζει το σύστημα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Γαλατιανού για να ελευθερώσει τον Γιώργο αντικανονικά. Κατοχή θα ξαναπεράσει στους Firehawks. Έχουν ευκαιρία να ισοφαρίσουν μέσω τριών πόντων. Δημητρακόπουλος στο Μητκάκη. Μητκάκης θα σπάσει στον Γιαλόγλου. Το σούτ για τρεις από τον Γιαλόγλου. Δεν είναι καλό. Στο Παναγιο Γιώργος κατεβάζει την μπάλα για τους pick and roll. Παυλής κέρδιζε φάουλ από τον Κρούτζα. Πάρει την μπάλα από την επαναφορά. Παίζει τα συνεχόμενα πήγαινε ρόλο με τον Τζοπανάκη. Νίκο επιθέτει το φάουλ από τον Γιώργο στο σκριν. Άλλο ένα λάθος για τους πήγαινε ρόλο. Ο Γιώργος τώρα θα αφήσει τη θέση στον Αγγελόπουλο. Συνέχεια στο ματ. Γιαλόγλου θα κατεβάσει και θα πασάρει στον Δημητρακόπουλο. Γιαλόγλου σε ένα drive. Στέκεται στον αέρα, δεν ευθυνθεί. Ριμπάντε στον Δημητρακόπουλο. Στον διατρίσα τον Πολυχρονόπουλο. Εύστοχο. Ο Πολυχρονόπουλος θα ισοφαρίσει με το τέταρτο του τρίποντο. Παναγιώτης Γιώργος Αγγελόπουλος, τον Τζοπανάκη Νίκο. 10 δεύτερα για τους pick and roll. Γαλατιανός Τζοπανάκη Νίκο με 5 δεύτερα. Θα γίνει το λάθος του Γιαννόλου. Θα κλέψει. Οι Firehawks έχουν ευκαιρία μετά από πάρα πολλή ώρα να προσπεράσουν σε αυτή την επίθεση. Όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουν επιστρέψει για τα καλά. Το μάτς είναι στο 0 ουσιαστικά. Και Αλόγλου λάθος, όχι. Τελικά ο Τζούντος θα συγκρατήσει μέσα στην υπερέντα. Συγκρίνεται από 2. Ο Μητρακόπουλος για 3. Ένα δύσκολο σουτ. Ριμπάουτ πολύ ψηλά. Ακόμη του Σαμπανάκη Βίκο. Κάτω και θα περάσει στους πηγεντρών. 6 και 40 ακόμα για να μάθουμε τον τελικό νικητή. Το μάτς είναι ντέρμπι, Παυλής έχει ξεχαστεί. Βάζει ωραία το σώμα του, κρατάει σταθερό. Το μαθάκι ο Γιώργος θα κάνει το λάθος ο Γιώργος να κλέψει. Θα υπάρχουν δύο βολές για τον Firehawks. Ο Κρούτζας θα τις εκτελέσει αφού ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλ. Έφτασε ο Κρούτζας και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του, αυτό που λέγαμε, με 40-41. Η δεύτερη το πουλάει που λέμε. Παραμένει το σκορ στους 40-41. Οι Firehawks έχουν και την κατοχή. Κρούτζας θα πάρει την μπάλα. Πολυχρονόπουλος θα συγκρατήσει, θα εκτελέσει για τρεις ένα δύσκολο σουτ. Την πάτε που θα τον ίδιο. Θα εκτελέσει και θα εκτελέσει. Πολύ περίεργη φάση.
ευνοήθηκαν όμως από αυτή την συγκυρία οι Firehawks. Είναι μπροστά με 40-43 πλέον. Καλατιανός. Τον Πανάκη Νίκο. Αυτός είναι με το Μυθκάκι. Δύσκολο καλάθι, αλλά εύστοχο. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Ρούτζας Μυθκάκης είναι στο high post. Εκμεταλλεύεται την κακή άμυνα του Αγγελόπουλου, ο οποίος προσφέρεται από την Τόρι Μπάουτ. Και έτσι ο Παναγκής Γιώργος αποστάρει στο Καλαδιανό που έχει κόψει. Αυτός είναι με το Μυθκάκη, βρίσκει τον Παυλή. Pick and roll μεταξύ τους. Γαλατιανός, τον Τζοπανάκη Νίκο, Αγγελόπουλος από την μπάσα του Τζοπανάκη Γιώργου, Νίκου, συγγνώμη, για τρεις όχι. Ρούτζας στο αμυντικό. Ρούτζας θα πάει και όλο τον δρόμο, δεν το σκοράρει, ριμπάουν για τον Διαλόγου. Διαλόγου θα κερδίσει φάουλ. Και θα πάει στις βολές, συμπληρώνουν ομαδικά οι pick and roll. Άλλη μία ισοπαλία στο παιχνίδι. 45 όλα. Διαλόγλου βρίσκεται ένα διάδρομο. Δύσκολη ενέργεια. Ριμπάου του Αγγελόπουλου. Ο Αγγελόπουλος έχει πάρει θέση στο post. Ο Αυλής τελικά θα πάρει την μπάλα. Μητρακόπουλο, Παυλής κερδίζει φάουλ. Θα πάει στις βολές ο Παυλής, θα το παίρνει το ομαδικό και για τους Firefox. Ενώ υπάρχει time out, σε λίγο επιστρέφουμε για τα τελευταία 4-15. Στρέψαμε στην αναμέτρηση. Ο Παυλής είναι στημένος στη γραμμή των βολών για να εκτελέσει 2. Μετά το φάουλ που κέρδισε λίγο νωρίτερα από τον Μητρακόπουλο. Πολλές είναι αλλαγές του προβαδίσματος, πολλές είναι ισοπαλίες. Ρούτζας θέλει να ξαναδώσει προβάδισμα στην ομάδα, δεν το κάνει. Με ένα για τρεις από την μπάσα του Κυραλόγλου. Οι Firehawks περνάνε μπροστά ξανά με 47-48. Καραγιανός είναι με το Μυθκάκι, έχει δύσκολη αποστολή. Το fade away του δεν είναι εύκολο. Τσοπανάκης Νίκος παίρνει και επιθετικό rebound. Βγάζει στον Τσοπανάκη Γιώργο για τρεις. Άλλο ένα επιθετικό rebound του Τσοπανάκη Νίκου. Στην πήγε τρόπο ξαναπαίρνουμε κεφάλι με 50-48. 3-20 ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο μάτς.
Αγγελόπουλο θα κλέψει, αλλά δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο του Αγγέλη. Πάρα λίγο το λάθος του Φέρκοτς που στάθηκαν το χέρι σε αυτή τη φάση. Γκαλόγλου. Πασάρι στον Μπρούτζα, από εκεί προσέξε νωρίτερα τώρα να κάνει drive. Καλά του και φάουλ. Άλλη μια τρομερή φάση στο παιχνίδι. Ο Μπρούτζα σκόραρε με ένα περίεργο τρόπο. Ισοφάρισε και έχει την ευκαιρία να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. Μπρούτζας δεν θα το κάνει αυτό που λέγαμε, έκανε και δώσει πέμπτο rebound. Τρία λεπτά ακόμα, 50 όλα το σκορ. Το μας θα κρατήσει λεπτομέρειες από ό,τι φαίνεται. Τσοπαράκης Γιώργος. Του Βαράκη Νίκο. Γαλατιανός θα κάνει το λάθος, από τα πόδια θα βγει μπάλα έξω. Λάθος έως πήγε ρόλ. Και εδώ και πέρα κάθε επίθεση μετράει. Κάθε επίθεση είναι κρίσιμη. Δημητρακόπουλος. Ρούτζας με υπομονή, 10 δευτερόλεπτα έχει. Θα σταματήσει για τρεις αφού βρήκε χώρο. Δεν θα γράψει αυτή τη φορά. Θα βρει το rebound. Θα βρει στην καρδί. Πάει σε ήρεμη επίθεση. Ο Αγγελόπουλος πάει στο drive. Στο παράκι Νίκος θα κάνει το λάθος. Και ο Αλόγλου θα κλέψει. Και ο Αλόγλου στο Δημητρακόπουλο. Με ένα τρομερό layup. Θα σκοράρει ο Δημητρακόπουλος. Φάση την προκαλεί για το 52-50 και time out από το Speed Control. Σε λίγο επιστρέφουμε. Επιστροφή στην αναμέτρηση. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος αυτής. Η Firefox μπροστά με 50-52. Ο Παναγιώτης Γιώργος έχει την παραγγελία στο Speed Control. Θα βρει τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος παίζει με πλάτη, προσπίτε τρομερά. Γυρνάει, το βουλάει, μπάλα. Κρίμα εδώ για τους Πηγαντρόλ, θα μπορούσαν ξανά να εξαφαρίσουν. Δημητρακόπουλος. Ρούτζα στον Πολυφρονόπουλο. Πολλές πάσεις για τους Firefox και Αλόγκλου σε μια προσωπική ενέργεια. Ρούτζα, νέο drive. Δημητρακόπουλος πρέπει να εκτελέσει, το κάνει εντός χρόνου. Ριμπάλ του Γαλατιανού. Πολύ κρίσιμη επίθεση εδώ για τους Μικεντρόλ. Ο Γαβριήλ έχει την Παναγιά αυτούς. Παυλής. Θέλει να περάσει πάλι τον Αγγελόπουλο. Αυτός για τρεις με πρόσωπο. Δεν γράφει ούτε τώρα. Μυρτικά και στο rebound. Θα έχουν κι άλλες ευκαιρίες οι Μικεντρόλ. Αρκεί να βγάλουν και την άμυνα. Σε μια επίθεση αντίστοιχα για τους Firefox που αρισκοράρουν, έχουν καλό μαξιλαράκι. Και Αλόγλου τον Μπρούτζα, Πολυφρονόπουλο με πολύ χώρο. Και Αλόγλου τρομερή επίθεση. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Προσπαθούν να κάνουν μάλλον το 50-54. Time out του Κεντρόλ. Σε λίγο επιστρέφουμε για το τέλος του αγώνα. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Πολυκλαδικού. 41,3. Η μπάλα είναι για τους Κεντρόλ. Παυλής. Σε μια δύσκολη ενέργεια θα κερδίσει φάουλ και θα πάει στις βολές. Παυλής θα στοχεί στην πρώτη βολή. Βολές. Πρέπει να ευστοχήσει τουλάχιστον στη δεύτερη. Θα το κάνει. Πιέζει ρε Πικεντρόλ και Αλόγλου θα περάσει τους πάντες. Θα κάνει το φάουλ. Και Αλόγλου θα πάει στις βολές. Πολύ κρίσιμες και αυτές οι βολές. Και
Κυριαλόγλου, αυτό είναι στην πρώτη. Βέβαια, ζωντανές τις ελπίδες των pick and roll. Δεύτερη βολή, έκπληξη. Δίνει μαξιλαράκι ο Χαλίας στην ομάδα του 51-50 με τον σκορ. 32 ακόμα από Αυλής. Σε μια δύσκολη ενέργεια, θα φτάσει τον Τζομπαράκη Γιώργο. Δεν έρθει το καλά του. Λουκάκι στο και σειρά του Μπρούτζα να πάει στις βολές. Μπρούτζα σας στοχή στην πρώτη. Στη δεύτερη, rebound από κανέναν από τα πόδια του Πολυχρονόπουλου, θα βγει μπάλα έξω. 19 ακόμη δευτερόλεπτα η διαφορά είναι στους 4. Δεν υπάρχει time out στο control. Τσοπανάκης Γόρος αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Ο Γαβριήλ βγαίνει από τα σκρίνια, θα εκτελέσει για 3. Δεν θα γράψει, Μητκάκη στο rebound. Firefox περνάνε το κέντρο, δεν θα εκδηλώσει επίθεση και θα κλέψουμε και το match. 51-55 τελικό σκόρ υπέρ τους, θα φτάσουν στο 12-1, θα παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι επικεντρώνες θα πέσουν στο 5-7. Τι είπατε όλα από εμάς, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.